Την ημέρα μας πάμε να δούμε την αντιπαράθεση για την τροπολογία, για τον μπλόκο στο κόμμα Καρασιδιάρη ενώπιση των επικείμενων εθνικών εκλογών σε κλίμα πολύ μεγάλης αντιπαράθεσης στη Βουλή. Πέρασε τελικά η τροπολογία της κυβέρνησης, η διορθωτική τρίτη τροπολογία με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Τσίπρας κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι είναι ο μεγαλύτερος χορηγός, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, της Χρυσής Αυγής. Και για τη συνταγματική ρύθμιση. Σωστά. Αυτό. Ο κύριος Βορύδης από την πλευρά του εγκάλεσε το ΣΥΡΙΖΑ ρωτώντας εάν με αυτόν τον τρόπο, παρά τις αιτιάσεις που διατυπώνει, βοηθάει στο κυρίαρχο ζητούμενο που είναι να μην επιστρέψει στη Βουλή η Χρυσή Αυγή. Πάμε. Παρά την κοινή στόχευση για ισχυροποίηση του δημοκρατικού τείχους που θα μπλοκάρει την εκλογική κάθοδο του μορφώματος του καταδικασμένου Ηλία Κασιδιάρη, η νέα τροπολογία για την κρίση από την πλήρη σύνθεση του Α1 τμήματος του Αρείου Πάγου δεν οδήγησε σε ευρύτατη συνένεση στη Βουλή, αλλά σε νέους διαξηφισμούς του Αλέξη Τσίπρα με την κυβέρνηση. Η θεσμική σας, να το πω έτσι από κοπιά, η θεσμική σας βαναυσότητα και ο αραστεχνισμός σας θα οδηγήσουν τελικά και οδηγούν στο αντίθετο αποτέλεσμα. Και εν τέλει γίνεστε οι καλύτεροι χορηγοί της ακροδεξιάς και του κόμματος Κασιδιάρη. Διότι δίνετε επιχειρήματα σε όσους καταθέσουν συνδυασμό προκειμένου να προσφύγουν για ακύρωση των εκλογών. Βοηθάτε, αφού συμμεριζόμαστε κοινό στρατηγικό στόχο. Ή τώρα εκείνο που σας έχει τυφλώσει πια είναι οι προεκλογικές στοχεύσεις. Είναι η αναφορά στο συγκεκριμένο ακροατήριο, στο αντισύστημα, στη θολούρα αυτή. Η οργισμένη, η αγανακτισμένη, ξανά πάμε άλλο ένας κύκλος. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκε και η συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον παρετηθέντα πρόεδρο του πρώτου τμήματος του Αρείου Πάγου, Χρήστο Τζανερίκο, με πειρά περί παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Γεραπετρίτης, υπουργός επικρατείας, ο πιο διπλανός του πρωθυπουργό, ξεμονάχιαζε ανώτατους δικαστικούς, τον πρόεδρο του τμήματος και αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου σε καφενεία πέριξ του Μεγάλου Μαξίμου. Αυτή είναι η θεσμική επαφή σας με την ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Προφανώς η συνάντηση προκειμένου να συζητηθούν οργανωτικά και διαδικαστικά ζητήματα που αφορούν στη συγκεκριμένη υπόθεση και στην εφαρμογή της συγκεκριμένης διατάξεως είναι απολύτως θεμητή, κανονική και επιβαλλόμενη. Το κοινοβουλευτικό Μπράντεφερ επεκτάθηκε και στη συνταγματικότητα της συμπληρωματικής διάταξης για το εκλογικό μπλόκο σε εγκληματικές οργανώσεις. Αφού ήταν σωστή η νομοθετική σας παρέμβαση, γιατί ξανάρχεστε? Γιατί ξανάρχεστε στο παραπέντε? Γιατί φτιάξατε μια τροπολογία και ένα νόμο που παραβιάζει το Σύνταγμα. Και προφανώς δεν καταφέρατε να πείσετε τους δικαστές του πρώτου τμήματος, του αρμόδιου, να κρίνει. Τον ισχυρισμό ότι αυτή η διάταξη έρχεται κατόπιν συναντήσεως επειδή διαπιστώνεται η αντισταγματικότητα, τον είπατε σήμερα. Δεν έχει υποθεί ποτέ πριν. Αυτό είναι το μέτωπο με το φασισμό. Το να υιοθετείς τα επιχειρήματα των φασιστών σε μια τέτοια διαδικασία. Υπέρ της διάταξης τάχθηκε το ΠΑΣΟΚ, παρότι θεωρεί ως βέλτιστη λύση τη λήψη της απόφασης από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Έριξαν και ρίχνουν και οι δυο νερό στο μήλο του νεοναζιστικού μορφώματος. Εμείς διαχρονικά λειτουργούμε αξιακά. Θα κάνουμε τα πάντα ώστε στην επόμενη Βουλή να μην βρεθεί εγκληματική οργάνωση με μανδύα πολιτικού κόμματος. Αυτά τα μορφώματα αντιμετωπίζονται τελικά και ουσιαστικά από τον ίδιο το λαό, ο οποίος μπορεί να τα στείλει στον αγύριστο. Δεν αλλάζει τη δημοκρατία με νόμους και τροπολογίες, δεν φοβάται η δημοκρατία, δεν βρωμίζουμε τη δημοκρατία. Κάθε φασίζον κόμμα, το ΜΕΡΑ25 είμαστε εδώ, ταμένοι να το εξαφανίσουμε, αλλά να το εξαφανίσουμε στην κάλπη. Η τροπολογία αναμένεται να εγκριθεί με ευρεία πλειοψηφία από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απέχει, ενώ καταψηφίζουν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΜΕΡΑ25.